Επιτρέψτε μου να αλλάξω την τροπή τώρα τη συζήτηση. Θέλω να συνδεθούμε με τα γραφεία τη Πάλσα. Γιατί όσο εδώ εμεί μιλάμε, ο Γιώργο Σαράπογλου δουλεύει σκληρά. Γιώργο, καλησπέρα. Μα ακού. Μα ακούει ο Γιώργο Σαράπογλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχει απορροφηθεί από την έρευνα που είσαι έτοιμο να μα παρουσιάσει αύριο. Θέλω να σου έτσι ο Κατρούγκαλο έχει μετρήσει. Κοίταξε, με αυτό ασχολούμαι ακριβώς όπως τα λες. Στο διάστημα μέχρι να συνδεθούμε προσπαθώ να κερδίσω λίγο χρόνο. Έχουμε και σήμερα ένα κομμάτι του δείγματος, αλλά βέβαια να θυμίσω ότι μετράμε ένα σταθερό, ένα μικρό ποσό συνεντεύξεων κάθε μέρα, γύρω στις 250 συνεντεύξεις. Άρα νομίζω ότι στο σύνολο της έρευνας, που θα είναι πάνω από 1000 συνεντεύξεις, οι 250 οι σημερινές, δεν θα μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουν την θεματολογία των σημερινών δελτίων ειδήσεων. Επίσης, είναι ένα γεγονός το οποίο προέκυψε σήμερα μέχρι να ενημερωθεί η γνώμη, το εκλογικό σώμα και ενδεχομένως να έχει κάποια επίδραση, αν έχει κάποια επίδραση. Νομίζω αυτό από αύριο θα αρχίσει να φαίνεται και όχι σήμερα και μάλιστα στο 1/5. Τι να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο. Βεβαίως, ναι, Γιώργο, παίρνοντας από μέρα σε μέρα το καινούριο κύμα των συνεντεύξεων, αυτό που βλέπεις είναι μια ευθεία γραμμή ή μια γραμμή που ταλαντεύεται και ανεβαίνει, κατεβαίνει από μέρα σε μέρα ανάλογα με την επικαιρότητα ή με οτιδήποτε άλλο? Παύλο, όταν το δείγμα που προσθέτουμε είναι μικρό, προφανώς δεν περιμένουμε σε 800 συνεντεύξεις, αν προσθεθούν 200 συνεντεύξεις, δεν περιμένουμε να δούμε κάποια δραματική ανατροπή, διότι είναι πολύ μικρή και η συμμετοχή της του ημερήσιου κύματος. Φυσικά παρακολουθούμε τις λεπτομέρειες, αλλά θα έλεγα ότι είναι λίγο επικίνδυνο να αξιολογήσουμε τη διακύμανση με τις 200 συνεντεύξεις κάθε ημέρας. Θα είναι καλύτερο να παρακολουθήσουμε τη διακύμανση από έρευνα σε έρευνα, που έχει 1000 συνεντεύξεις κάθε μία. Άρα θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε την αυριανή έρευνα και να τη συγκρίνουμε με την περιμένουμε, προηγούμενη. Δεν ξέρεις πώς την περιμένουμε. Να σου πω, εγώ τώρα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θέλω να κάψω προφανώς αυτή τη δημοσκόπηση. Μια απορία έχω. Συρρυκνώνεται καθόλου η δεξαμενή των αναποφάσεων εδώ? Γίνονται μάχες χαρακομμάτων. Οι πολιτικοί αρχηγοί κοντεύουν να γίνουν influencers. Θα πάρουν τη δουλειά δηλαδή κι άλλων. Τους βλέπουμε εδώ σε TikTok, εδώ σε ψυχαγωγικές εκπομπές παντού για να προσεγγίσουν αυτό το κοινό, το κοινό των νέων, το κοινό των αναποφάσιστων. Κουνιέται τίποτα εκεί ή τσάμπα θα πάρουν τις δουλειές του κόσμου? Και δικαιολογημένα νομίζω γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι, η αίσθησή μου είναι ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια. Θυμίζω τις δύο προηγούμενες έρευνες που έδειξαν μία μείωση. Θα τους κυνηγάμε το τουφέκι στις εκπομπές, βαριά δημοσιογραφικές. Αλλά παράλληλα όμως, για να θυμίσω ότι όπως δείχνει το exit poll, ένα αξιόλογο ποσοστό συμπολιτών μας αποφασίζει κυριολεκτικά τις τελευταίες μέρες ή και την ημέρα της κάλπης. Ναι, αλλά έχει ένα input. Γιώργο, ήταν 8% του εκλογικού σώματος αυτοί που αποφάσισαν την τελευταία μέρα. Ήταν 8%. Την τελευταία μέρα νομίζω ήταν κάπου εκεί, αλλά αν βάλουμε και αυτούς που λένε τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή και το Σάββατο, μπορεί να είναι και διψήφιο. Αν βάλουμε και το Σάββατο ή την Παρασκευή και τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή μπορεί να είναι και διψήφιο. Άρα μην περιμένετε να δείτε τους αναποφάσεις τους να μηδενίζονται σε προεκλογική δημοσκόπηση. Καλά, ούτως ή άλλως. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη και να σε αφήσουμε να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί ξέρω ότι έχεις μια μεγάλη νύχτα μπροστά σου, Γιώργο. Εάν πιστεύεις ότι αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων, εν πάση περιπτώσει, που μένουν, μπορεί να κρύβουν κάποια ανατροπή. Αν το πιστεύεις με βάση την εμπειρία σου, έχουμε ζήσει τέτοιες εκλογές όπου αυτά τα κοινά έχουν φέρει ανατροπές, έχουν φέρει εκπλήξεις. Έχουμε ζήσει εκλογές που υπήρχε κόσμος κάτω από το ραντάρ, που δεν το έπιαναν οι δημοσκοπήσεις, που δεν το έπιαναν οι δημοσιογραφικές μας κεραίες ή οι πολιτικές κεραίες. Νιώθεις ότι υπάρχει τέτοια δηλαδή βουβή ψήφος αυτή τη φορά? Δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα τέτοιο.
Είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, ανεξάρτητα τι μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι προσπαθήσαμε στις τελευταίες έρευνες που παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να διερευνήσουμε περαιτέρω τις διαθέσεις των αναποφάσιστων. Είδαμε ότι και εκεί υπάρχει ένα όριο. Οι μισοί δεν απαντούν ούτε σε αυτά τα διερευνητικά ερωτήματα, εκτός από την πρόθεση ψήφου. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που να μας δείχνουν ότι ετοιμάζεται μια σημαντική διαφοροποίηση ή ανατροπή, αλλά πάντα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όπως ανέφερες, οι προσπάθειες των κομμάτων είναι να αξιοποιήσουν αυτή τη μεγάλη ζώνη υπέρ τους. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να καταγράφουμε τις διαθέσεις τους, να τους παρακολουθούμε και φυσικά να περιμένουμε και αυτούς που θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή την ημέρα της κάλπης. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να διατυπώσει κάποιο ερώτημα στο Γιώργο Αράπογλου. Όχι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να εργαστείς. Σε ευχαριστούμε πολύ.